Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο νόμο περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ από το Τεχνικό Επιμελητήριο παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, ο οποίος βρέθηκε για το σκοπό αυτό στην Κοζάνη. Ο ίδιος τόνισε πως είναι η τελευταία ευκαιρία για την νομοποίηση των αυθαιρέτων, ενώ στα πλαίσια της ημερίδας συζητήθηκε εκτενώς το θέμα. Προσδοκούμε ότι το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και λίγες εβδομάδες, προσεγγίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το πολύ σύνθετο και δύσκολο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης. Νιώθουμε ότι γίνεται μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Βάζουμε κόκκινες γραμμές, προβλέπουμε τους μηχανισμούς οι οποίοι θα αποτρέπουν τη νέα γενιά αυθαιρέτων. Δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας να λύσει οριστικά το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και μάλιστα με τους καλύτερους δυνατούς όρους, προσέχοντας να υπάρχει έντονο κοινωνικό προφίλ σε αυτό το νόμο. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε εδώ ως ομάδα εργασίας, θα έλεγα, και θέλοντας να διευρύνουμε αυτήν την ομάδα εργασίας μαζί με τους μηχανικούς τους οποίους ενημερώνουμε, ξεκινώντας από αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης σε επίπεδο Υπουργείο από τη Βόρεια Ελλάδα, ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις για την πιο άμεση και γρήγορη εφαρμογή αυτού του νόμου. Και είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, που το Υπουργείο βγαίνει από την Αθήνα και πάει το ίδιο κυρίως στην περιφέρεια για να ενημερώσει τους μηχανικούς και με τη σειρά τους οι μηχανικοί βεβαίως να ενημερώσουν τους πολίτες για τον τρόπο εφαρμογής αυτού του νόμου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας, με τους μηχανικούς της περιοχής να παρακολουθούν την εκδήλωση και να θέτουν ερωτήματα στον Υπουργό για το νέο νόμο που σκοπεύει να βάλει τέλος στα αυθαίρετα όλης της χώρας. Για το Τεχνικό Επιμελητήριο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής γίνεται μια ενημερωτική εκδήλωση κυρίως για τους συναδέλφους μηχανικούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κατ' επέκταση μέσα από αυτή την ενημέρωση θα ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία. Η συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου με το Υπουργείο είναι διαχρονική, πολύ δε περισσότερο σε αυτή τη φάση που τυχαίνει να έχουμε και ανθρώπους συναδέλφους μηχανικούς ανάμεσα στους συντάξαντες και τον ίδιο τον νόμο. Κατά συνέπεια, και εφόσον είχε γίνει εδώ και αρκετό διάστημα η σχετική έκκληση, έτσι ώστε από τη στιγμή που θα υπάρξει εφαρμογή του νέου νόμου να μπορούμε ως περιοχή να έχουμε και την άμεση και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, το Υπουργείο ανταποκρίθηκε. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, όχι διότι ήταν καπρίτσιο δικό μας ή το θέλαμε εμείς να είμαστε από τους πρώτους που θα έχει ενημέρωση η περιοχή, αλλά διότι το Τεχνικό Επιμελητήριο πολύ έγκαιρα και από τον προηγούμενο νόμο, ο οποίος είχε ήδη κριθεί αντισυνταγματικός, το Τεχνικό Επιμελητήριο, αντιλαμβανόμενο τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει από τον νόμο εκείνο, είχε συστήσει μια επιτροπή, την οποία οφείλω και δημόσια να την ευχαριστήσω ως πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος για τη δουλειά την οποία έκανε, μπόρεσε και ανταποκρίθηκε στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν, στα πολλά ερωτήματα τα οποία υπήρχαν και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα από τα πλέον υπηρεσιακά χείλη, από τους συντάξεντες στην ουσία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να έχουμε και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Σίγουρα δεν σταματάει εδώ το ζήτημα των αυθαιρέτων, τώρα ανοίγει το γενικότερο πλαίσιο. Θα πρέπει εδώ να πω για τους πολίτες ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ακόμα κάποια ερωτήματα, υπάρχουν κάποιες ασάφειες ακόμα οι οποίες θα πρέπει μέσω εγκυκλίων στη συνέχεια να απαντηθούν, αλλά εδώ είμαστε ως περιφερειακό τμήμα και με την επιτροπή την οποία διαθέτουμε να τεθούν και στη σημερινή εκδήλωση τα ερωτήματα αυτά, αν θέλετε, επιγραμματικά και συμπυκνωμένα, αλλά από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί και στη συνέχεια η δυνατότητα να υπάρξουν και άλλες ενημερώσεις, να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτός ο νόμος εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι θα χειριστούν αυτά τα θέματα, αλλά και νομίζουμε ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει με αυτόν τον νόμο να μπουν διαχωριστικές εκείνες γραμμές οι οποίες δεν θα επιτρέψουν περαιτέρω αυθαιρεσία. Το γεγονός ότι έχουμε δύο νόμους μέσα σε τρία χρόνια καταδεικνύει το πρόβλημα και την πολυπλοκότητα, αν θέλετε, του νομικού πλαισίου. Εδώ είμαστε ως Τεχνικό Επιμελητήριο να συνεισφέρουμε και εμείς με την άποψή μας και αυτό έχει να προσφέρει και η σημερινή εκδήλωση.